Θέσμη, λείπουμε από εδώ. Δεν θα μπορούσαμε να μην φωνάξουμε δυνατά ότι στηρίζουμε τους αγώνες των γάμων εργαζόμενων. Όπως δεν λείπουν ούτε οι συνάδελφοί μας στη Γαλλία από τις μεγάλες κινητοποιήσεις, με αποφάσεις στήριξης και συμπαράταξης με τους απεργούς εργάτες, μέσα από γενικές συνελεύσεις που γίνονται σε μια σειρά πανεπιστημιακά τμήματα, όπως τη Φιλοσοφική Σχολή της πόλης Αξ-Αν-Προβάνς, όπου υπερψηφίζεται η συμμετοχή στις σημερινές απεργιακές συγκεντρώσεις και στις συγκεντρώσεις έξω από τους χώρους δουλειάς. Είναι ενδεικτικό και το σύμφωνα που φωνάζουν στο πλευρό των γονιών τους, μαθητές και φοιτητές στα σχολεία και τις σχολές της χώρας, τη σύνταξη στα 60. Παλέψατε για να την κερδίσουμε, θα παλέψουμε για να την κρατήσουμε. Σε Ελλάδα, Γαλλία και σε όλο τον κόσμο, οι νέοι ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα σύστημα που βάζει τα κέρδη των επιχειρηματιών πάνω από τις ζωές μας, τα δικαιώματά μας, τη μόρφωση, τη δουλειά και την ασφάλιση. Όμως αποδεικνύουμε ότι μόνο με τους δικούς μας μαζικούς οργανωμένους αγώνες, με τα σωματεία και τους συλλόγους μας, μπορούμε να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες, αφού κάθε κυβέρνηση στο σημερινό σύστημα, ό,τι απόφαση και αν τελικά έχει, εξυπηρετεί τα συμφέροντα των λύκων. Οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι σύλλογοι που συσπηρώνονται στο μέτωπο αγώνα σπουδαστών, στέλνουμε μήνυμα αλληλεγγύης. Νίκη στους εργάτες της Γαλλίας.